Στο κέντρο της πρωτεύουσας, μια ιστορική γειτονιά ψάχνει να βρει τη χαμένη ταυτότητά της. Οι άνθρωποι που φιλοξενούνται εκεί, εδώ και δεκαετίες, λένε πως έχει πάρει τον κατήφορο. Τίποτα δεν θυμίζει, λένε με παράπονο, την παλιά έγκλη της περιοχής όπου τα λιθόστρωτα δρομάκια έσφιζαν από ζωή. Βρισκόμαστε στη λαϊκή γειτονιά εδώ, όπου οι καταστηματάρχες καταγγέλουν ότι η περιοχή έχει εγκαταλειφθεί από το Δήμο και οδηγείται στην υποβάθμιση. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της περιοχής είναι η μειωμένη προσέλευση των τουριστών. Την ώρα που οι καταστηματάρχες αναμένουν πώς και πώς να εισρεύσει στο ταμείο τους κέρδος, οι ξεναγοί έχουν οδηγίες από τουριστικά γραφεία να διοχετεύουν τους τουρίστες για φαγητό αλλά και ψώνια στην κατεχόμενη Λευκωσία. Δυστυχώς είναι δύσκολη η καιρή τώρα και με το άνοιγμα των κατεχομένων. Τα τουριστικά γραφεία τους παίρνουν στα κατεχόμενα. Μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση αν υπάρξει συντονισμός με τις υπηρεσίες και να δημιουργηθεί ένας πόλος έλξης στη λαϊκή γειτονιά. Παράλληλα κάνουν λόγο για έλλειψη καλού φωτισμού κατά τις βραδινές ώρες αλλά και καθαριότητας της περιοχής. Δεν υπάρχει καθαριότητα στην λαϊκή γειτονιά. Κάθε μέρα δεν ξέρεις τι θα βρεις, δηλαδή μπουκάλες σπασμένες, εμετούς, σκουπίδια. Η λαϊκή γειτονιά οδηγείται στο μαρασμό, υποστηρίζουν, και καταγγέλουν το Δήμο πως δεν εκμεταλλεύεται ευρωπαϊκά κονδύλια για επιδιόρθωση κτηρίων. Η συνολική διόρθωση των κτηρίων, σύμφωνα με έρευνα του Δημαρχείου Λευκωσίας, θα κοστίσει 700.000 ευρώ. Έχουν γίνει αναβαθμίσεις γύρω-γύρω στην περιοχή από ευρωπαϊκά κονδύλια και στη λαϊκή γειτονιά δεν έχει ξοδευτεί ούτε έναν ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. Από την πλευρά του, το Δημαρχείο Λευκωσίας διαβεβαιώνει πως θα μελετήσει όλα τα προβλήματα για να βρεθεί η χρυσή τομή για την ανάπτυξη της περιοχής. Ταυτόχρονα θα συσταθεί το συντομότερο συντονιστική επιτροπή υπό την ομπρέλα του Δήμου για την ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων, όπως ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου την περασμένη Τρίτη.